En equino tokero ecus en Herodes sotetrarge stena coen Jesu, que ipen chis pesin avtu. Utos estin Ioannes o Baptistes, avtos eierte apoton necron, que dia tuto e dinamis energus inen avto. Ogar Herodes tote cratesas ton Ioannin, edisen que ente filake apetheto, dia Herodiade ten gineca Filippu tu adelfu avtu. Elegen garo Ioannes avto, Ουκ έξεστην σιου έχειν αυτήν. Και τέλων αυτών αποκτήνε, εφοβέτε τον όχλον, ότι ως προφέτην αυτών ήχων. Γενεσίους δε γενωμένης του Ερώδου, ορχέσα το αιτυγάτερ τες Ερωδιάδος εν το μέσο, και έρεσεν το Ερώδε. Όθεν με δόρκου ομολόγησεν αυτέ δούνε, ο ανετέσετε. Έδε προβιβαστήσα υπότες μετρός αυτές. «Δώσμι», φεσίν, «όδε επιπίνακι τεν κεφαλέν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και λυπηθείς ο βασιλεύς δια τους όρκους και τους συνανεκειμένους, εκέλευσεν το τένε. Και πέμψας απεκεφάλισεν Ιωάννην εν τε φυλακέ. Και ενέχθε κεφαλέ αυτού επιπίνακι, και δότε το κορασίο. Και είναι και τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού έραν το πτώμα και έθαψαν αυτόν και ελθόντες απέγγειλαν το Ιησού. Ακούσαστε ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν και ακούσαντες οι όχλοι εκολούθησαν αυτό πεζέ από τον πόλεον. Και εξελθόν είδεν πολλήν όχλων, και εσπλαχνίστε απ' αυτοίς, και θεράπευσεν τους αρρώστους αυτών. Οψίαστε γενωμένες προσέλθαν αυτό οι μαθητές λέγοντες, «Ερημός εστίν ο τόπος, και η ώρα έδε παρέλθεν, απόλυσον τους όχλους, ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσωσιν αυτοίς βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, «Ου χρειάν έχουσιν απελθήν, δότε αυτοίς ημείς φαγήν». Οι δε λέγουσιν αυτό, «Ουκ έχομεν όδε είμαι πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Ο δε είπεν, «Φέρετε μοι όδε αυτούς». Και κελεύσας τους όχλους ανακλητένε επί του χόρτου, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησεν. Και κλάσας έδωκεν τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τις όχλεις. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και έραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλέρης. Οι δε εστίοντες έσαν άντρες ωσί 5,000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ενάγκασεν τους μαθητάς αυτού εμπαίνε εις πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβε εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίαστε γενωμένες, μόνος εν εκεί. Το δε πλοίον έδε σταδίους πολλούς από τες γες απήχεν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, έγγαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτε δε φυλακέ της νυχτός, έλθεν προς αυτούς περιπατών επί την θάλασσαν. Οι δε μαθητές ειδώντες αυτόν επί τες θαλάσσες περιπατούντα, εταράχτησαν, λέγοντες ότι «Φάντασμα εστίν» και από του φόβου έκραξαν. Ευτύς δε ελάλησεν ο Ιησούς αυτοίς λέγον «Δαρσίτε, εγώ είμαι, με φοβίστε». Αποκριτήστε ο Πέτρος είπεν αυτό «Κύριε, εισι ή, κελευσόν με ελθήν προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ». Και κατά βάσα από του πλοίου Πέτρος περιεπάντησεν επί τα ύδατα και έλθεν προς τον Ιησούν. Βλέποντε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβέται και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξεν λέγον «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό «Ολιγόπιστε».
εις διεδίστα σας. Και ανεβάντων αυτών εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Είδε εν το πλοίο προς εκείνησαν αυτό λέγοντες, «Αλεθός Θεού Υιός Υι». Και διαπεράσαντες έλτον επί την γέννης Γενεσαρέτ, και επιγνώντες αυτόν οι άντρες του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνη, και προσένενγαν αυτό πάντας τους κακώς έχοντας, και παρακάλουν αυτόν ειν αμόνον άψονται του κρασπέδου του ηματίου αυτού, και όσοι έψαντο, διεσώθησαν.